Επαναλαμβάνω την κύριε Κουφινά τα ίδια. Το τελευταίο δεν το κατάλαβα. Ο αρμόδιος υπεύθυνος είναι η τουριστική. Ναι, βέβαια είναι η τουριστική. Και τι θέλετε να ρωτήσετε? Δεν πρόκειται να έρθει κανένα συμφωνητικό και σε μία ώρα να κάτσουμε να το υπογράψουμε και να τελειώσει η ιστορία. Μετά από το αρχικό στάδιο που υπογράψαμε τον ισολογισμό μετασχηματισμού, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες με την εταιρεία η οποία πατρονάρει, επιτρέψτε μου τη λέξη, το Δήμο, η εταιρεία της άλλης πλευράς. Έρχονται λοιπόν σε επαφή, συζητάνε, συμπλήν και προσπαθούν να διαμορφώσουν μία άποψη. Ακριβώς εκεί που βρίσκουμε, φαντάζομαι Δήμαρχε να σε καλύπτω, ακριβώς εκεί που βρίσκεται η συζήτηση μεταξύ των διαφορετικών απόψεων, θα έρθουν εδώ αυτές οι απόψεις και θα πούνε αυτοί λένε αυτό, εμείς λέμε τούτο. Πρέπει να κάνουμε αυτό ή το άλλο. Ποιο το συμφέρον του Δήμου? Θα γίνει συζήτηση επί αυτών, επί των διαπραγματεύσεων και θα εγκρίνουμε αν συστέφουν αν είναι διαπραγματεύσεις ή όχι. Μετά από αυτό μπορεί να υπάρξει κι άλλος γύρος που θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, φαντάζομαι. Και μετά αφού τελειώσουν και πούμε μας αρέσει, τότε θα έρθει το συμφωνητικό εδώ πέρα για να μπορούμε να πούμε ναι, αυτό είναι το τελικό κείμενο. Έλα Πρόεδρε, μετά από εντολή της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψεις με την άλλη πλευρά. Δήμαρχος υπήρχε πάντα στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Και γιατί πρέπει όλα αυτά να τα μαθαίνουμε κάνοντας ερωτήσεις? Νομίζω ότι ήταν προτιμότερο. Όχι, απαρτήρι, δεν είναι το προηγούμενο συμβούλιο. Εντάξει, στον άλλο θέμα. Συνεχίσε, κύριε Ρωμαλιώτη. Συνεχίσε, κύριε Ρωμαλιώτη. Τι θέματα αυτό? Συνεχίστε, μπορώ να συνεχίσω. Νομίζω ότι ή δεν έχετε καταλάβει ή κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Το έχει πει και ο Δήμαρχος εδώ. Όταν ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη μετατροπή σε ΑΕ, η δυσκολία που παρουσιάστηκε και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι τι? Να εντάξουμε το κοινοπρακτικό του 1995 σε όλους ΑΕ. Και εκείνη η δυσκολία. Πρώτη φορά του ακούτε και αυτό? Δεν νομίζω. Έχει υποθεί από το Δήμαρχο, τον πρώην πρόεδρο δηλαδή, η οποία συνεχίζεται το ίδιο πράγμα. Και ό,τι δεν περιέχεται μέσα στο κοινοπρακτικό υπάρχει διαφωνία και θα υπάρχει διαφωνία, λογικό είναι, διαπραγμάτευση είναι, θα γίνεται ότι κάτι συμφωνητικά. Και αυτό πρώτη φορά το ακούτε. Είπε ότι έχουμε δώσει σε εταιρεία να μπορέσει να κάνουμε, είναι οικονομικά, είναι τεχνικά, είναι τεχνικο-οικονομικά και μαζεύονται να μπορέσουν η δική μας πλευρά και απέναντί τους. Να μπορέσουν να εξομοιωθούν οι όροι του τότε κοινοπρακτικού στην ΑΕ, όσο μπορούμε δυνατόν. Και διάφορα άλλα. Πριν το οποιοδήποτε γίνει, οι οποιασδήποτε δυσκολίες θα έρθουν εδώ να συζητηθούν. Και μετά, προχωράω. Ετέθησαν διάφορα ερωτήματα από τον κύριο Μουζάκη για το άλλο το κομμάτι του λιμενικού ταμείου. Είπε για το λιμάνι του Κιάτου. Θα πρέπει να ξέρετε κύριε Μουζάκη, γιατί οι πρώτοι που πήραν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου. Τι ξέρετε πότε? Κύριε Λογοθέτη. Έχετε ασχοληθεί τόσο πολύ γιατί σας ενδιαφέρει το λιμενικό ταμείο που ούτε το ξέρατε. Ναι. Πάμε. Κάμε δώσω το λόγο. Κάθε χρόνο εμείς κάνουμε προτάσεις στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα πρώτα 124.000 που πήραμε για ένα από τα έργα τα οποία έχουμε κάνουμε εισήγηση ήταν προχθές. Τα υπόλοιπα δύο που μας έχουν υποσχεθεί είναι αυτό το 2019. Τώρα να σας πω λίγο για τη μελέτη. Και γιατί η μελέτη, πρώτα απ' όλα η μελέτη ξεκίνησε να γίνεται γιατί όπως ξέρετε ότι υπήρχε ένα τεράστιο θέμα από τα μαγαζιά του Λουτρακίου και τις τελευταίες αποφάσεις για να μπορέσουν να γκρεμιστούν. Και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία
κατόπιν συνορίσεων του Υπουργείου Υπουργικής Ναυτιλίας με την Περιφέρεια για να μπορέσουμε να δούμε το τι θα κάνουμε και πώς θα λύσουμε το θέμα. Γιατί το θέμα που είχε το Λιτράκι δεν υπήρχε πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Και τα 35 μαγαζιά που υπήρχαν στην παραλία να έχουν αυτό το θέμα. Πουθενά, ούτε Κιάτου, ούτε Κόρυθο, ούτε πουθενά, πουθενά, πουθενά. Και τη μελέτη την οποία ξεκινήσαμε, μία ήταν η μελέτη, δεν υπήρχαν δύο. Για το θέμα αυτό μας καταγγείλανε και στον κύριο Ρακιτζή, το οποίο έγινε για 6-7 μήνες, 8, δεν ξέρω πόσο, διήρκεσε η έρευνα που κάναμε και αθωωθήκαμε πάντα ο τρόπος. Δεν υπήρχε δεύτερη μελέτη. Θα σας πω και κάτι, ότι η μελέτη αυτή πέρασε από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή Κορίνθου. Σήμερα μας είχαν υποσχεθεί απάντηση από το Υπουργείο, στάθηκε στο Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, στάθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο ΓΕΕ. Από το Υπουργείο Πολιτισμού μας ήρθε απάντηση θετική. Από το Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας σήμερα έγινε επιτροπή, θα εξεταστεί, πιστεύω πολύ σύντομα. Θα έχουμε και εκεί την απάντηση. Πώς εσύ ήταν προχτές που βρεθήκαμε στο Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, ότι πιστεύουν ίσως να την πάρουμε και μέσα στη σύντομα την απόφαση για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε μετά, διότι αυτό περιμένουν την έκθεση του Υπουργείου Υπουργικής Ναυτιλίας. Και συνέχισε, Δημάρχη, και ότι ο κύριος Περιφερειάρχης μας υποσχέθηκε, αυτό ξέρω. Και ο κύριος Περιφερειάρχης υποσχέθηκε για την ανάφλαση της παραλίας μαζί με τα καταστήματα. Ότι θα το ανακοινώσει, περιμένοντας αυτό. Και εκεί κάναμε μεγάλη αγώνα. Πιστεύουμε και ευχόμαστε, εφόσον εγκριθεί από το Υπουργείο Εμπορική Λαυτιλίας, να χρηματοδοτηθεί όλο αυτό το έργο της παραλίας. Λοιπόν, και να περάσουμε στο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που λέει ο κύριος Κοφινάς και θέλω να θέσω υπόψη στον κύριο Δήμαρχο, μάλλον στον κύριο Ρουμελιώτη που είναι πρόεδρος της τουριστικής, ότι αρμοδιότητα της τουριστικής είναι να εισηγείται τα θέματα στη Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί για τέτοια μείζωνα θέματα που αφορούν την ΑΕ, που αφορούσαν τον ισολογισμό μετασχηματισμού, να μην έχει άποψη η τουριστική Λουτρακίου. Δεν είναι δυνατόν. Ανεξάρτητα ποιο αποτέλεσμα οι δύο εταιρείες ουσιαστικά θα προτείνουν, αυτά θα πρέπει η τουριστική να λάβει την, αν θέλετε, να έχει το θάρρος και να έχει το αποτέλεσμα της εισήγησης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είστε Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή. Δεν κατάλαβα γιατί το μπαλάκι το ρίχνετε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ βέβαια θα συζητηθούν όλα, εννοείται. Αλλά όχι ότι η τουριστική δεν συγκαλείται. Και μάλιστα την προηγούμενη φορά, κάποιοι με παρεξήγησαν ως συνήθως που γράφανε, ότι είπα να καταργηθεί. Να καταργηθεί η τουριστική γιατί ουσιαστικά δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, οι οποιασδήποτε αποφάσεις της τουριστικής, αυτές έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Δεν έχουν φτάσει αποφάσεις του Δήμου που αφορούν την τουριστική. Μην μου λέτε λοιπόν ότι η τουριστική θα βγάζει έξω, μη πω τώρα, για όνομα του Θεού. Η τουριστική πρέπει να λάβει την ευθύνη της σε ένα τέτοιο μείζο θέμα. Έχει δίκιο που, αυτό που λέει ο κύριος Κοφινάς. Δεν μπορείτε να έρθείτε εδώ πέρα, θα πρέπει να υπάρχει εισήγηση. Έχετε μπερδευτεί, κύριε. Δεν έχω μπερδευτεί καθόλου, σας παρακαλώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Εσείς θέλετε να το κάνετε αλλιώς, κάντε το. Λοιπόν, όχι, το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό και ο κύριος Σαμαρκόπουλος. Εντάξει, ένα λεπτό, το τραβάμε. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Η κυρία από τον Παπά έχει μπερδευτεί. Ή το ισολογισμός ο οποίος έχει γίνει, εκ μέρους και ανατέθηκε από την Τράγια ΒΕ. Ποιος δεν έχει γνώση την Τράγια ΒΕ. Πήρα τα ή αυτοί οι οποίοι έχουν πάει, οι τεχνικοί, οι δικηγόροι, από ποιον έχουν πάει. Από το Δήμο. Ξεχνάτε ότι ο Δήμος είναι η Γενική Συνέλευση. Ξεχνάτε ότι δεν θέλετε και θέλετε εδώ, θέλετε να πάρει την απόφαση η Λουτράκη ΑΕ. Δεν μπορεί να πάρει απόφαση, μην με κοροϊδεύετε. Τώρα είμαστε χρόνια. Τι είπατε προηγουμένως. Εισήγηση κάνει. Εισήγηση. Βέβαια. Γιατί όταν θα έρθει εδώ το θέμα, ποιος έχει διαπραγματευτεί, η Λουτράκη ΑΕ δεν έχει διαπραγματευτεί. Αυτή που κάνει, ποιος κάνει. Περιμένω δηλαδή την εισήγηση με υπογραφή. Την εισήγηση με. Την εισήγηση. Με υπογραφή. Την εισήγηση της τουριστικής.
Παλιά πλατεία. Τις απόψεις. Σκοπιμότητα. Δηλαδή όταν λέτε εισήγηση με υπογραφή, τι εννοεί. Σκοπιμότητα. Είναι ενήμερα τα μέλη της τουριστικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της τουριστικής. Έχει συνεδριάσει και είναι ενήμερα τα μέλη της τουριστικής. Εσείς τι νομίζετε. Τι πληροφόρηση, κύριε Κοφινά. Τι πληροφόρηση, τι ρωτάτε. Γιατί έρχομαι και ενισχύω αυτό που λέει ο κύριος Ρωμαλιώτης. Τι ερώτηση είναι αυτή. Θέλετε με παντιοτρόπος να πείτε ότι τα μέλη της τουριστικής. Πώς θέλετε να χαρακτήσετε ότι δεν έχουν. Δηλαδή, του έχετε κάτι από πάνω, ουρανοκατεύονται και έρχονται και το προωθούν εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θέλετε να πείτε με αυτό. Αυτό θέλω να καταλάβω. Αερολογίζω. Αυτό θέλω να καταλάβω. Αυτό εννοείται. Με οποιονδήποτε τρόπο βρίσκεται αριστερά πλάγια όπω το εννοείτε εσεί, αυτό θεωρώ ότι πάει. Να λειτουργήσει τουριστική. Γιατί δεν λειτουργεί η τουριστική. Έχετε άποψη, κύριε Πρωτοπαπά. Έχετε άποψη. Δεν υπάρχει αντίδημαρχη, δεν υπάρχει σύγχυση. Κύριε Πρωτοπαπά, δεν έχει άποψη. Θα σας εξηγήσει ο κύριος Μελιακός ότι όταν γίνονται διαδραματεύσεις, περνάνε πρώτα από εκεί. Βεβαίως περνάνε από εκεί. Να σας πω κάτι, ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει υπογραφή και τα μέλη. Θα μοιράσω ένα ιδιωτικό πολιτικό σε όλους. Έτσι είπε ο κύριος Δήμαρχος. Θα μοιράσω, λέει, ένα ιδιωτικό πολιτικό, να το μελετήσω. Είναι τεχνοκρατικά θέματα. Να απαντήσω τώρα. Σας παρακαλώ. Τώρα που μιλάμε για αποφύγετε. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Για να δούμε. Λέω ότι οι δύο πλευρές έχουν καθίσει εδώ και καιρό σε ένα τραπέζι για να φτιάξει το ιδιωτικό συμφωνητικό, αυτό που δεν το καταλαβαίνει η κυρία Πρωτόπαπα ή ο κ. Κοφινάς, πρώτη φορά το ακούσανε, ότι σε επίπεδο ανωνύμου εταιρείας το κοινοπρακτικό δεν μπορεί να φτιαχτεί και είπαμε και το έχω πει επανειλημμένως ότι θέλει ιδιωτικό ή ιδιωτικά συμφωνητικά. Αυτά οι δύο πλευρές των δικηγόρων συζητάνε πώς θα βρούμε μια μέση λύση. Αυτή η μέση λύση που φτιάχνουν οι δύο πλευρές θα τη φέρουμε εδώ. Εάν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν την εγκρίνει αυτό και όταν λέω ιδιωτικό συμφωνητικό δεν το εγκρίνει, δεν θα το ψηφίσει ή θα πούμε θα εγκριθεί αλλάζοντας το ένα ή το άλλο πράγμα. Ποιο είναι το δύσκολο, ποια εισήγηση θέλετε. Θα είναι εδώ οι νομικοί για να εξηγήσουν, γιατί είναι και νομικά θέματα, για να σας εξηγήσουν ακριβώς. Η συζήτηση που γίνεται είναι για να φτιαχτεί οι δύο πλευρές. Αυτά για να εγκριθούν πρέπει να έρθουν και εδώ στη Γενική Συνέλευση και στη Γενική Συνέλευση του Ισραήλ. Αυτό το καταλαβαίνετε ή πάλι δεν το καταλαβαίνετε ή θέλετε πάλι κύριε Κοφινά κάποιος άλλος να κάνει την εισήγηση. Τι θέλετε κύριε Κοφινά, για δεν το καταλαβαίνω, τι θέλετε να μας πείτε. Δηλαδή θέλετε την εισήγηση θα την κάνει ο κύριος Ρωμαλιώτης. Να πω, δεν θα την κάνει ούτε ο κύριος Ρωμαλιώτης ούτε ο κύριος Δημαρχός. Θα την κάνουν οι νομικοί, γιατί είναι νομικό το θέμα. Είναι ένα τεράστιο νομικό θέμα και εκεί θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα και συζήτηση. Θα έρθουν οι νομικοί, οι δύο ή τρεις νομικοί εδώ θα κάνουμε για να μπορέσουν να εξηγήσουν ακριβώς το τι έχουμε βάλει μέσα στο ιδιωτικό συμφωνητικό, τι διασφαλίζουμε, τι κερδίζουμε, τι δεν κερδίζουμε και θα έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο να πει βγάλτε αυτό, αφαιρέστε αυτό, δεν μας κάνει αυτό, βάλτε άλλο. Και θα πάμε στους συνεταίρους και θα πούμε κοιτάξτε από αυτά που συμφωνήσαμε ένα μέρος, αυτό δεν το συμφωνούμε τώρα, η Γενική μου Συνέλευση το περνάει. Όπως δεν ξέρουμε και αν η Γενική Συνέλευση το συνεταίρο μας το περάσει. Έτσι είναι. Οι εισηγήσεις θα κάνουν οι νομικοί. Είναι εντελώς νομικό το θέμα του ιδιωτικού συμφωνητικού. Δεν θα κάνει ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο κύριος Πρόεδρος της ανώνυμης εταιρείας. Έτσι είναι τα πράγματα. Είτε το θέλουμε, είτε το λοιπόν, κύριε Ασκαλώ, οι όροι αυτοί θα γράφουν η κυρία Πρωτόπαπα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα πω τίποτα. Το ίδιο. Το ίδιο πράγμα λέμε σήμερα. Δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Γιατί κύριε Πρόεδρε, αν εδώ γίνεται μια αναφορά πολύ συγκεκριμένη. Κύριε Κοφινά, δεν με ενδιαφέρει την πρόβα. Κύριε Κοφινά, δεν καταλάβατε. Εντάξει. Λοιπόν, και ο κύριος Πέρας πετάγεται και αυτός και λέει αλμπούρντε. Λέει μπούρντε. Να το πει ανοιχτά στο μικρόφωνο για να καταλάβει κιόλα. Να το κλείσουμε. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε, Πρόεδρε. Όταν δεν γυρίζει να του πει ότι αυτές οι εκφράσεις μπούρντε σε ένα δημοτικό σύμβουλο. Εντάξει.
εντάξει, κοίτα να δει μας δώσεις ακούμε όλα αυτά που λες τόση ώρα, το καταλαβαίνεις σε ποτάμι. Λοιπόν, πας από γραμμένα καθόλου σε ακούμε εδώ πέρα τόση ώρα. Κάθε φορά το ίδιο κάνει. Κύριε Πέρα. Δεν είσαι ουσιαστικό σε τίποτα. Δεν είσαι κάτι ουσιαστικό. Κάνε μια ερώτηση σωστή. Είσαστε δημοτικό σύμβουλο, διάβασα από την εποχή του κ. Σπανού. Μπράβο. Και πιο παλιά. Ναι, πιο παλιά. Όχι, πιο παλιά. Είσαστε αντιδήμαρχο εδώ στο Δήμο μα αρκετά χρόνια. Το μόνο που δεν μάθατε είναι να σεβόσαστε την αντίρρηση, την αντίθεση ή και μέσα εισαγωγικά αυτό που δεν καταλαβαίνει ένα δημοτικό σύμβουλο. Μαζί έχουμε και ούτε την αντίρρηση και την αντίθεση. Ούτε πρόκειται, κύριε Πέρα. Αλλά μου δώσει να καταλάβω τι θέλω να πει. Κύριε Πέρα, έτσι έγινε συνήθιση. Έτσι πράτεται. Εντάξει, και περιμένετε ότι θα καλύψουμε να σε ακούσουμε. Δεν γίνεται να σε ακούσουμε. Σταματήστε, κύριε Πέρα. Σε μένα μιλάτε. Κύριε Πέρα, σταματήστε. Κύριε Πέρα, σταματήστε. Λοιπόν, όχι, κύριε Πρόεδρε. Είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι δεν καταλαβαίνουμε. Και να σου πω εγώ, ναι, πραγματικά, το να καταλάβεις δύο διαφορετικές τοποθετήσεις ότι ιδιωτικά συμφωνητικά δεν μπορούν να υπάρξουν μέσα αυτήν του Δημοτικού Συμβουλίου. Ότι οι μέτοχοι δεν είναι διατεθειμένοι να βάλουν χρήματα. Ότι θα κάνουμε μια ανώνυμη εταιρεία και δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς, έλεγε ο κύριος Δήμαρχος. Αυτά όλα έχουν υποθεί εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή λέμε, παιδιά, αυτά, μάλλον σύμβουλοι. Δημότες μας, αυτά ήταν μία εποχή, τα έχουμε βάλει στην άκρη. Εντάξει, άρα έχουμε καινούργια δεδομένα που δεν τα βλέπουμε όμως. Και μάλιστα κάνουμε ερωτήσεις, γιατί σαν δημοτικοί σύμβουλοι, ο κύριος Πέρας, ο κύριος Ακελάριος, ο κύριος Μελιώτης, ο κύριος Ακελάριος και ο κύριος Μελιώτης είναι μέλη της οριστικής αρμοδιότητας, πιθανόν να γνωρίζουν, εμείς όμως δεν γνωρίζουμε. Και όταν καμιά φορά ρωτήσουμε κάτι, η απάντηση είναι που το μάθατε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω κάτι πάρα πολύ βασικό, τρία ζητήματα. Εγώ δεν διακόπτω, σπάνια μια φορά προχθές και μάζεσαι και συγγνώμη, δεν διακόπτω. Την επόμενη φορά που θα γίνει διακοπή με αυτά τα λόγια του κ. Πέρα, δεν θα διακόπτω συμβουλίο, θα ζητάτε όπως λέει ο κανονισμός, εντάξει, προς τον κάθε, όχι πέρα, για να πάρω πίσω το κοινό. Και ο κανονισμός λέει ότι απαγορεύεται ο διάλογος, το οποίο όχι, δεν έκανε πάρα πολλές φορές. Δεν έκανα καθόλου, κύριε Δήμο, συγγνώμη, κύριε Σταμού. Δεν έκανα ποτέ διάλογο. Αν δεν μου απαντούσε ότι δεν καταλαβαίνει ο κύριος Κοφινάς, γιατί αύριο, π.χ. οι τίτλοι, εντάξει, θα πούνε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ρωτάμε, θέλουμε να μάθουμε. Δεν θέλουν να μας πούνε, δεν θέλουν αυτά. Εντάξει, θα ξαναρωτήσουμε. Και θα έρθουμε εδώ πέρα στις 31, είναι η μέρα Δευτέρα, θα κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Παύλου, εντάξει, για να κάνουμε πάλι να συζητήσουμε γιατί και αυτό που ρωτάκατε εσείς ότι να είναι δεσμευτικός όρος μέσα στο 106,β η ανώνυμος εταιρεία, θυμόστε τι λέγονταν εδώ πέρα μέσα. Δεν είναι με τίποτα και εσείς λέγατε ότι ήτανε. Λοιπόν, άρα ήτανε, όχι αυτά που λεγόντουσαν ότι δεν ήτανε, δεν είναι δεσμευτικός όρος. Κάποιοι τα λέγανε εδώ πέρα μέσα όμως. Μισό λεπτό και συνεχίζω και δεν θα μιλήσει κανένας άλλος. Κύριε Πρόεδρε, λέξη ιδιωτικό συμφωνητικό δεν είναι νομικός, αλλά ιδιωτικό συμφωνητικό σημαίνει ότι έχουν ήδη συζητηθεί όροι και πάμε στα ιδιωτικά συμφωνητικά. Όταν λέει ο κ. Δημάρχος θα μοιράσει ιδιωτικό συμφωνητικό, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω, όχι κύριε Παύλου. Προτάσεις τα θέλουν. Δεν είναι αδίκης κύριε Πρόεδρε. Είναι από την έδρα λέει ο Δήμαρχος ιδιωτικό συμφωνητικό. Εγώ δεν το δέχομαι. Πρώτα θα συζητήσουμε τους όρους εδώ και μετά θα έρθουν τα ιδιωτικά συμφωνητικά. Εντάξει κύριε Πρόεδρε, έχουμε μάθει. Σας παρακαλώ πολύ. Έχετε προτάσεις όλοι για τους όρους. Κύριε Δόσορη. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Ιδιωτικό συμφωνητικό. Με ποιους προτάσεις έχετε με τα 106 μήτα ή στόχο με τα 106 μήτα. Γιατί τώρα μας καλάει το όρος εδώ μέσα. Κύριε Σμαγκόπουλε, πάρτε το μικρόφωνο και δεν θα μιλήσει κανείς άλλος μετά από εσάς. Θα μιλήσει. Μετά από εσάς ξεχνάμε τα θέματα. Με ποιο δεν θα υπογράψουμε. Κύριε Δόσορη. Όχι στο 106 μήτα με το 106 μήτα. Με ποιο δεν. Εσύ το έχεις ψηφίσει. Με τρελαίνετε τώρα. Τώρα θα λύσουμε δηλαδή τι είναι ιδιωτικά συμφωνητικά και αυτά. Όταν θα φέρει η δική σου εταιρεία στο δημόσιο να τη συζητήσει τα ρε παιδιά. Λοιπόν, για να μην το φέρει, έτσι το λέμε. Κύριε Σμαγκόπουλε, ξεκινήστε. Για αυτό το λόγο, ρε Κώστα. Ξεκινήστε. Κάποια στιγμή θα τελειώσουμε το διάλογο. Μόλις τελειώσουμε το διάλογο, ξεκινήστε. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα όμως. Συγχωρείτε πολύ.